Γεια σας, τι κάνετε, είμαι αυτός που κάνει τη σειρά με το Minecraft. Και τώρα τη συνεχίσουμε. Έγραφα λίγο πιο πριν. Απλά έγινε μια μαλακία και δεν γράφτηκε σωστά. Δεν χάσατε τίποτα, απλά σκότωσα ένα slime και πήρα αυτά τα slime balls πράγματα. Τώρα θα σπάσω το σπίτι μου. Ή μάλλον μέχρι να σπάσω το τσεκούρι μου. Θα πάρω ό,τι μπορέσω. Θέλω. Πολλοί είπατε να φύγω από το βάλτο. Οπότε θα φύγω από το βάλτο. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω. Μου είπατε να κάνω δεντρόσπιτο. Μου είπατε κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι απλά ακατόρθωτες. Από τώρα τουλάχιστον. Οπότε δεν ξέρω αν θα γίνουν. Τουλάχιστον τόσο νωρίς στη σειρά. Αλλά θα προσπαθήσω. Για αρχή να φύγω από εδώ, γιατί δεν μου αρέσει γενικά το τοπίο. Είναι μουντό και υποχθόνιο. Το πιγκουινικό μου χέρι σπάει ξύλα. Θα αρχίσω να κάνω όπως παλιά, έτσι, άκυρα βίντεο, μου έχουν λείψει εκείνα. Όχι άκυρα από την άποψη, ξέρεις, γενικά τα βίντεο μου είναι άκυρα, δεν έχουν πάντα μια συγκεκριμένη δομή ή κάτι τέτοιο. Απλά, σε φάση, ξέρεις, που έπαιζα διάφορα games και απλά έκανα μικρά μοντάζ, έπαιζα games και έλεγα απόψεις και τα λοιπά. Απόψεις δεν ξέρω αν θα κάνω γιατί βαριέμαι. Εκτός αν έχω ένα game το οποίο θέλω να δείξω πραγματικά πολύ και δεν προλαβαίνω να το κάνω παιχνιδοκριτική. Και έχω να κάνω καιρό παιχνιδοκριτική. Έπαιζα τις προάλλες DuckTales, το Remastered. Γαμάι. Τι άλλο παίζω αυτόν τον καιρό, Borderlands έπαιζα. Κάτι άλλο. Α, και πάλι, τελευταία απλά δεν πολύ ασχολούμαι. Έχω κάποια παιχνίδια τα οποία θέλω να τερματίσω απλά, αλλά τα έχω παραμελήσει, τα έχω αφήσει εκεί να κάθονται στη γωνία και να μην τα κουμπάω καν. Δεν ξέρω, δεν με μπλέει το καλοκαίρι να παίξω παιχνίδια. Ίσως είναι η ζέστη, ίσως είναι ότι δεν θέλω να παίξω το καλοκαίρι παιχνίδια. Αλλά γενικά, η όλη φάση με το χειμώνα, ξέρεις, να είσαι στο δωμάτιό σου, έξω να έχει κρύο και εσύ να είσαι στο δωμάτιό σου, να κάθεσαι αναπαυτικά στην καρεκλίτσα σου. Να παγώνεις γιατί δεν έχεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ ούτε τους λογαριασμούς για τη θέρμανση. Να παθαίνεις γάγκρενα. Αλλά θα έχεις το Mass Effect. Τι είναι αυτό? Είναι μια καλύβη. Το πρόσεξα από πριν, απλά δεν το ανέφερε γιατί μιλούσε. Είχα λογοδιάρρεια. Πρώτη φορά συναντάω τέτοιο καλύβη στο Minecraft. Τι παίζει να είναι. Χωρικείμενο εδώ πέρα. Δεν πιστεύω να το σπάσω, να του πειράξει, έτσι. Για να δούμε. Α. Τι έχει. Τίποτα. Εδώ μέσα τι βάζω. Σαν κατσαρόλα, σαν καζάνι εκείνη. Τι σκατά είναι. Τι είναι αυτό το item. Πρέπει να κάτσω. Ήξερα καλά να παίζω Minecraft στην εποχή που ξέρεις. Απλά έχτιζες και έβγαζες τα επιπλέον επιπρόσθετα εργαλειάκια που ήταν ξέρεις λίγο σπάνια και τέτοια και τα έφτιαχνες. Και ήσουν κάπως μπάντας όταν τα είχες. Τώρα έχουν προσθέσει του κόλλου τα πράγματα και εγώ τα έχω χάσει όλα αυτά. Γιατί δεν μπορώ να μπω ρε πούστη. Πες! Κόλλησε. Γιατί δεν μπαίνει. Μπάκαρε. Α, η πόρτα μπορεί να με ενοχλεί. Αν πατήσω shift. Μπα, σπάω στην πόρτα. Τώρα έχουν προσθέσει τόσα πολλά πράγματα και εγώ έλειπα από αυτό το community του Minecraft, ας το πούμε, αρκετό καιρό. Χωρίς να ασχολούμαι καν. Και απλά μπήκα φέτος ξανά και μερικά πράγματα για μένα είναι πολύ δυσνόητα και περίεργα. Αλλά δεν άλλαξε κάτι. Γιατί μπήκε ανάποδα, ρε. Πώς με τσατίζει αυτό το πράγμα. Το μόνο που δεν άλλαξε είναι τέτοιο. Το πώς αντιλαμβάνομαι το Redstone και πώς λειτουργεί. Ποτέ δεν κατάλαβα τίποτα για το Redstone. Το μόνο που κατάφερα να κάνω με Redstone είναι να κάνω μια ίσια γραμμή, να τη συνδέσω με ένα μοχλό και την άλλη άκρη να τη συνδέσω με μια πόρτα. Και να την ανοίγω και να την κλείνω. Και ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα που είχα κάνει στη ζωή μου. Ας μαζέψω φαΐ για τώρα. Πα, 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 πα. Και μετά θα πάω στη σπηλιά που είχα δει εκεί πέρα πριν λίγο πίσω. Να δω τι έχει μέσα. Πα, πα. Και μετά δεν ξέρω, θα περάσουμε τη νύχτα εδώ. Μάλλον. Θα δούμε. Κλέι. Τι μπορώ να φτιάξω με το πυλό. Τούβλα μπορώ να φτιάξω όπως θυμάμαι. Τα τούβλα είναι τα πιο όμορφα μπλοκ. Από τα πιο όμορφα μπλοκ βασικά, όχι τα πιο όμορφα. Ας βάλω και αυτό εδώ πέρα για να ψήσω τα κουτόπουλα. Για να έχω φαΐ.
Από φαΐ μια χαρά είμαι προς το παρόν. Είναι καλό αυτό που κάνουν σπον πολλές κότες τριγύρω μου. Το ακούστηκε κάπως. Κάνουν σπον πολλές κότες τριγύρω μου. Οκ. Από εκεί έχει κι άλλο βάλτο, ναι. Πού είναι η σπηλιά που είχα δει πριν. Α, να τη. Ω, σπόνερ. Από τώρα. Έλα, γάμισε. Και γαμώ. Το παίρνω εγώ πίσω τώρα. Πάρτο γρήγορα, για φόβο. Πάρτο. Άντε, γεια. Ή να κάτσω πιο. Νομίζω το απενεργοποίησα έτσι. Δεν ξέρω. Να τρέψω, κινδυνέψω. Θα φύγω. Φοβάμαι. Πετάχθηκα ένα ζόμπι και με γαμίσει. Πάω να τα αφήσω στο σπίτι μου και μετά γυρνάω πάλι. Αλλά πρέπει να φτιάξω και τσέστ. Δεν έχω τσέστ γιατί είμαι γεμάτος. Επίσης βγήκε ο Lucian στο League of Legends. Τα δοκίμασα χθες. Είναι... καλός. Μ' άρεσε. Σαν AD carry καλός είναι. Αν και μερικοί... Βρήκα μερικούς που το παίζουν AP που είναι εντελώς ηλίθιο. Γιατί το μόνο πράγμα που κόβει είναι η δεύτερη και η ούλτη του νομίζω. Αν παίζει AP. Ουσιαστικά είναι σαν να αρνείσαι στον παίκτη να κάνει damage. Το damage που του αξίζει, που θα έκανε κανονικά να παίζει AD. Και είναι λίγο ηλίθιο. Θα βάλω και άλλα torches στην περίπτωση που δεν τα απενεργοποίησα σωστά. Ό,τι σειρά κάνω με Minecraft μόνος μου. Όχι μόνο. Ναι, μόνο Minecraft. Μόνο στο Minecraft μου πιάνει αυτή η απίστευτη λογοδιάρη. Γιατί μάλλον είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Έχει δράση μεν, αλλά δεν έχει τόσο συχνά δε. Και δεν έχει μια ιστορία να ακολουθείς. Οπότε δεν σε νοιάζει τι βλέπεις. Απλά σε νοιάζει να επιβιώσεις. Και είναι από τα παιχνίδια που ξέρεις. Είσαι μόνος σου, είσαι σε φάση ο σοφός ερημίτης με την τεράστια γενιάδα. Φοράς και από εκείνα τα καπέλα της γνώσης που φοράνε αυτοί. Και κάθονται όλοι, σχηματίζουν ένα κύκλο γύρω από τη φωτιά και ακούν τις ιστορίες σου, τις εμπειρίες που έχεις ζήσει. Ακούνε το βίο σου. Και εσύ μιλάς με εκείνη την μπάσα, τη χοντρή φωνή, όχι χοντρή, μπάσα γεμάτη νόστιμη φωνή που έχουν οι παππούδες. Και τρώει το ροδάκινα και ακούγεται εκείνο το όταν μασάς το ροδάκινα. Και μετά εκεί που λες την ιστορία, πετάγεται τέτοιο ένα γέτη και ξεσκίζει όλα τα παιδάκια που είναι τριγύρω σου. Τα ξεσκίζει, τα στίβει και μετά τα γλύφει και τα κολλάει στο τζάμι σαν αυτοκόλλητα. Καλύτερα να φύγω από εδώ πέρα, δεν βλέπω να έχει κάτι. Μ' αρέσουν αυτές οι πράσινες πέτρες πολύ. Παλιά έκανα τα άμα έβρισκα σπόνερ, πάντα έπαιρνα αυτές τις πράσινες πέτρες και έκανα ένα δωμάτιο στο σπίτι μου με πράσινες πέτρες μόνο. Ή μάλλον το πάτωμα, όχι όλο το δωμάτιο. Τέλα, τι δεν τις πήρα. Τις πήρα έτσι. Α. Δεν ξέρω, μιλάω πολύ και χάνω γενικά την αντίληψη για το τι γίνεται γύρω μου. Δεν αντιλαμβάνομαι τίποτα. Για τον έξω κόσμο. Αν μπορείς να πεις το Minecraft έξω κόσμο. Νυχτώνει, αλλά προλαβαίνω να κάνω και κάτι ακόμα, έτσι. Θέλω να εξερευνήσω λίγο ακόμα το νησί, μπας και έχει και καμιά ακόμα σπηλιά. Η φαΐ. Έχει πολλά μανιτάρια τουλάχιστον εδώ, οπότε με... θα πάρω αυτό για να φτιάξω τζάμι. Γιατί με την πόρτα δεν θα τα βγάλουμε πέρα, γιατί δεν μπορώ να πω άμα έχω πόρτα. Αλλά θέλω ταυτόχρονα να βλέπω τι γίνεται έξω, οπότε καλύτερα ας βάλω τζάμι. Νυχτώνει, αλλά... Ξαναπάω και κάτω, άστο. Προλαβαίνω, εντάξει, καλά είμαι. Πολύ καλύτερα από την πρώτη φορά που απλά πάσχιζα να φτιάξω το σπίτι. Καθώς νύχτωνε. Κότες! Έκοψα το βίντεο για ένα δευτερόλεπτο. Γαμήθηκε το φράψ. Πρέπει να πάρω καινούριο σκληρό, γιατί ο σκληρός που έχω έχει παλιώσει υπερβολικά πολύ, είναι αργός. Και μερικές φορές απλά λαγκάρει και δεν μπορώ να γράψω. Όχι, δεν μπορώ να γράψω, απλά. Λαγκάρει έτσι άκυρα σημεία καθώς γράφω και μου τη πάει. Και χάνω τα κομματάκια από το βίντεο. Νύχτωσε. Ναι, είστε έτοιμοι για την περιπέτεια του σκοταδιού. Κάτσε να βάλω τους λαμπτήρες μου να βλέπω. Α! Τώρα με το λαμπτήρα είμαι ανίκητος.
Είμαι αίτητος. Δεν δέχομαι ήττα. Ούτε γιώτα. Είμαι ένας ανέκδοτος. Θα αρχίσω να λέω ανέκδοτα τώρα. Γιατί είμαι πολύ αστείος. Είμαι απίστευτα αστείος. Γιατί η κότα πέρασε το δρόμο. Γιατί γαμιέται. Α! Τι κάνω τώρα. Το CD νομίζω το βάζω. Δεν θυμάμαι πώς φτιάχνω εκείνο και το πράγμα. Πάντως είναι τέτοιο. Σαν εκείνο το πράγμα. Που βάζεις μέσα στο CD και παίζει πράγμα. Και ακούς το πράγμα. Είμαι γεμάτος και πετάω πράγματα δεξιά και αριστερά. Θα βοηθούσα αν είχα κάπου να τα κάψω. Ή άμα είχα σεντούκι. Α, νομίζω πήρα σεντούκι, ρε. Τι λέω. Πήρα, δεν πήρα. Πρέπει να το έχω κάπου στο inventory. Όχι, ένα Enderman. Enderman δεν είναι εκείνο. Δεν μπορεί να με κάνει κάτι. Είμαι πάνω από το νερό. Και από όσο ξέρω, οι Enderman όταν μπαίνουν στο νερό, ψοφάνε, έτσι. Δεν έρχεται, έμεινε εκεί πέρα γιατί είμαι πάνω από το νερό. Γεια σου βλάκα. Τι κάνεις βλάκα. Το λέω βλάκα για να του τζατήσω, μην το πείτε. Είναι τακτική. Άμα του τζατήσω πολύ θα μπει μέσα στο νερό, θα κολυμπήσει για να με δει. Αυτό είναι... βάζω. Βαζάκι. Τι κάνω. Θα... να περάσω την νύχτα. Βασικά είναι... σαν ένα μικρό χειρό αυτό, έτσι, γιατί είμαι πάνω από το έδαφος. Ψηλά. Είμαι σχεδόν πάνω από το νερό επίσης. Οπότε δεν μπορούν να με πετεθούν έντερμεν και το ταβάνι είναι χαμηλό, οπότε δεν μπορούν να μπουν μέσα. Είναι χαμηλό ταβάνι το κτίσμα. Άμα κάτσω εδώ πάνω, θα κάνει τυπή εδώ πέρα, δεν νομίζω. Αυτό το μέρος είναι απόλυτα ασφαλές. Είναι ο μικρός μου παράδεισος. Αρχίδι, φύγε από το μικρό μου παράδεισο. Φύγε από τις πύλες του παραδείσου. Που είναι από γυαλί και σάπιο ξύλο. Τι είναι εκείνος τέτοιο. Α, ζόμπι. Κι άλλος Enderman. Είναι άλλος ένας εκεί πέρα, το βλέπετε. Ούτε αυτός μπορεί να έρθει. Πούντος. Νάτος. Δεν μπορεί να έρθει. Για πρώτη φορά αισθάνομαι σαν να τα έχω όλα υπό έλεγχο στο Minecraft. Πόσα ζόμπι παίζει να έχει κάτω του σπίτι μου, γιατί τόση ώρα βλέπω να κολυμπάνε και απλά παίζει να είναι ο υπέρτατος συνωστισμός ζόμπι από κάτω του σπίτι μου. Να σπάσω το τζάμι να βγω έξω να δω. Θέλω να δω, αγχώνομαι. Γιατί μπορεί απλά να έχει ένα creeper και το πρωί που θα ξημερώσει να βγω έξω και να σκάσει από πίσω μου και να χάσω κατευθείαν. Δεν ξέρω, κάτσε να φτιάξω τα πράγματα για να έχω ψηλό άδειο inventory. Κι άλλο zombie, creeper, enter... Πού πήγε ο άλλος? Κι άλλος ένας δεν ήτανε. Πού πήγε? Πού πήγε ρε μαλάκα άλλος? Δεν πειράζει, δεν νομίζω να μπορεί να έρθει εδώ πάνω, γιατί αν μπορούσε θα το είχε κάνει ήδη. Γενικά, μ' αρέσει μεν να κάνω βιντεάκια Minecraft, αλλά δεν μ' αρέσει η ιδέα από την άποψη ότι τέτοιου τύπου βίντεο δεν είναι ακριβώς τα βιντεάκια που γουστάρω εγώ ή θα έβλεπα εγώ. Αν και ξέρω πως πολύ σας αρέσει να βλέπετε μεγάλα βίντεο με Minecraft και έτσι. Δεν μπορώ να φτιάξω μπού γιατί πέταξα πριν τις κλωστές γαμό. Μαλακία. Εγώ γουστάρω πιο πολύ μικρά βιντεάκια. Άκυρα. Τέτοια φάση. Αν και αυτά έχουν φάση. Άμα ή άμα κάνω μεγάλο βίντεο για να μ' αρέσει θα το έκανα με κανένα φίλο. Όχι πως δεν μ' αρέσει να παίζω έτσι. Απλά μετά από ένα σημείο και μετά βαριέμαι. Αυτό είναι ζόμπι χωρικός. Που μοιάζει με το καλαμάρι. Για να δούμε τι έχει κάτω. Πού είναι ρε μαλάκα, πριν τον είδε. Πού σκατά πήγε. Πες να ήταν δύο. Α! Είναι και δύο έτσι. Τη γάμισα. Με περιμένουν απλά 10 creeper κάτω στο σπίτι για το πρωί που θα βγω. Για να δούμε. Α, πού πήγε τώρα ρε μαλάκα. Ε...
Πού είναι? Θα είναι είτε στο νερό κατά το σπίτι μου και θα επιπλέει. Σαν μια μικρή βαρκούλα, μια σωσίβια λέμβος. Νάτος. Να η λέμβος μου. Θα σπάσω αυτή τη μαλακία και θα προσπαθήσω να το σκοτώσω. Σπαθί έχω τους άλλους, οπότε δεν αγχώνομαι. Και έχω το πλεονέκτημα γιατί είμαι από πάνω, οπότε μπορώ απλά να το βαράω και να φεύγει. Αν και θα μπορούσα να κάτσω μέσα στο σπίτι όλο το βράδυ χωρίς να κουνηθώ καν και να περάσει νύχτα, ξέρεις. Γιατί θα ήταν καλό αυτό. Ή θα μπορούσα να φτιάξω ένα κρεβάτι, αν είχα μαλλί. Μαλακία μου, έπρεπε να βρω κανένα πρόβατο. Αλλά πού να βρω πρόβατο, νομίζω δεν κάνουν σπόνο εδώ πέρα. Στο βάλτο. Κάνουν σπόνο στα λιβάδια και στα βουνά. Από όσο ξέρω, και στα χιόνια. Εδώ δεν πρέπει να κάνω σπον, γιατί άμα έκανε σπον πρόβατο θα το είχα δει. Ούτε γελάδα έχω δει τόση ώρα. Είδα γελάδα. Είναι πολύ τέτοιο συχνά να δεις κότες όμως στο βάλτο. Οπότε φαντάζομαι πως εδώ κοιμούν οι κότες. Φύγε! Ναι, έχω το πλεονέκτημα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπούμ. Και ένας creeper, πως καταβήγε. Πού τος! Ο Enderman απλά είναι εκεί ακόμα και με κοιτάει. Τρία ζόμπι, καλή φάση. Δεν πειράζει, πολύ XP για μένα. Άντε, γεια. Ο creeper πού είναι? Πού είναι ο creeper? Creeper. Νάτος. Ή δεν είναι ο ίδιος. Μη σκάσει! Α, καλή φάση. Και τώρα το έκανε και πιο τέτοιο. Πιο δύσκολο για τα ζόμπι να με φτάσουν. Οπότε συμφέρει. Αλλά δεν είναι φέρει. Τοποθέτηση προϊόντος. Είμαι τόσο αρχίδι που διαφημίζω προϊόντα στα βίντεο μου. Ναι, γιατί σίγουρα τέτοιο το φέρει. Το καθαριστικό είναι τέτοιο. Χορηγός μου, είναι συνεργός μου βασικά. Κάνω βίντεο και μετά μου πληρώνουν με φέρι. Για να καθαρίζω τα πιάτα μου όλη μέρα. Φύγε! Αν δεν κάνω λάθος για πιάτα δεν ήταν αυτό, γιατί μιλάω για το φέρι. Και γιατί συνεχίζω να λέω το όνομά του, είναι... Τις διαφημίζω εδώ και πόση ώρα. Αυτός είναι ακόμα εκεί. Έξω από το σπίτι μου είναι αυτό, που θα πάω να το σκοτώσω γιατί μου την έχει δώσει. Νομίζω το πεδίο είναι καθαρό. Οπότε πάμε να σκοτώσουμε το πράσινο πράγμα που είναι έξω από το σπίτι μου τόση ώρα και μου έχει φάει στα αρχίδια. Και έχει και ένα άλλο στο βάθος. Ρε πώς τώρα το φύγε. Αυτό είναι άκακο έτσι. Με βάρεσε. Α, όχι. Ίσως από την πτώση μπορεί να έχασα life. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι άκακα. Είναι σε τσαράχνες μόνο το βράδυ βαράνε. Δεν ξέρω, πάντως ξημέρωσε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κόβω το βίντεο εδώ για να μην γίνει κανένα άλλο ατύχημα. Τσάος!